Κύριε επίτιμε αρχηγέ της ελληνικής αστυνομίας, κύριε γενική γραμματέα, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα βίωσε μια περίοδο έντονης μεταναστευτικής κρίσης, μια κρίση που ξεθοριάζει ολοένα και περισσότερο, χάρη στην αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας. Μια κρίση όμως που ενδυμεί στην αβεβαιότητα που καλούμε να διαχειριστούμε καθημερινά. Μια κρίση που απαιτεί οξυμένα αντανακλαστικά και ηγεσία από πολλούς. Πολλούς που διαδραμάτισαν σημαίνον ρόλο, ο καθένας από τη δική του θέση, στο δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της μεταναστευτικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Η ελληνική κυβέρνηση θεσμοθέτησε τη διαμνημόνευση μεταναστευτικής αρρωγής για να επιβραβεύσει την ουσιαστική προσφορά όλων αυτών των εμπλεκομένων και ιδιαίτερη τιμή χρήζει στον επίτιμο αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, στρατηγό εν αποστρατεία κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, ο οποίος συνέβαλε αποφασιστικά στα χρόνια της αρχηγίας του και στο δραστικό περιορισμό των παράνομων ροών προς τη χώρα μας, την εξάρθρωση κυκλωμάτων λάθρων διακινητών, αλλά και στην αντιμετώπιση της προσπάθειας εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου από τη γείτονα χώρα το Μάρτιο του 2020, στον Εύρο. Εκεί δηλαδή που η Ελλάς μαζί με τα σώματα ασφαλείας ύψωσαν από την πρώτη στιγμή ένα τείχος προστασίας για την πατρίδα μας. Είχα την τιμή να είμαι τακτικός συνομιλητής του, ειδικά στις δύσκολες εκείνες μέρες του 2020. Εκτίμησα όπως όλοι μας την αίσθηση καθήκοντος που το διακρίνει, την αγάπη του για το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Στο πρόσωπό του τιμούμε τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελλάς, που νυφθημερών υπηρετούν και επιχειρούν στα χεσαία σύνορά μας, όσο και στα στενά τις γειτονές των μεγάλων πόλεων όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης. Και αποτελούν έτσι το μέσο για την επίτευξη του σχεδιασμού μας. Μια χώρα ανοιχτή στην νόμιμη μετανάστευση, με κανόνες και όρια. Και όχι ένα ξέφραγο αμπέλι από άκρη σε άκρη, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τα γεγονότα του 2020 κατέδειξαν μια διαφορετική πτυχή της μεταναστευτικής κρίσης. Την εργαλειοποίηση για γεωπολιτικά ωφέλη του ανθρώπινου πόνου. Με στόχο την αποσταθεροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με στόχο πολιτικά ανταλλάγματα, όπως αυτά που δεχθήκαμε το 2016 στην κοινή δήλωση. Η εργαλειοποίηση του 2020 επαναπιβεβαίωσε την ανάγκη ενεργούς και αποτελεσματικής φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαινόμενα σαν αυτά του 2020 επαναλήφθησαν και σε άλλα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα σύνορα με τη Λευκορωσία ή στα σύνορα της Ισπανίας. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση θα συνεχίσει να φυλάττει τα σύνορά μας με αποφασιστικότητα και φυσικά με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Παρά την προσπάθεια κάποιων στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώς και στο εσωτερικό, να απαξιώσουν τον έργο των σωμάτων ασφαλείας, αναμασώντας fake news και ξένη προπαγάνδα. Κύριε Αρχηγέ, σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 4825 του 2021, το Προεδρικό Διάταγμα υπαρρύθμινε 95 του 2021 και τη γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής, είναι ιδιαίτερη τιμή να σας απονείμω σε εσάς, στο στρατηγό Μιχάλη Καραμαλάκη, επίτιμο αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τη διαμνημόνευση μεταναστευτικής αρρωγής αλφα τάξης.